Στο πρώτο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Γαλλικής Προεδρίας θα αναλυθούν οι προτεραιότητες. Εμείς σαν Ελλάδα στηρίζουμε τις γαλλικές προτεραιότητες γιατί έχουν να κάνουν με μια Ευρώπη που δυναμώνει. Γιατί στις δύσκολες εποχές που ζούμε δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν εκφράζει φωνή στα μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη η οποία να προβάλλει αστάθεια μη φυλάσσοντας τα σύνορά της. Δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν δείχνει τα δόντια τους σε αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν το κράτος δικαίου, σε αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν τις συνθήκες ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί να έχουμε μια Ευρώπη η οποία να μην μπορεί να εξασφαλίσει την αυτάρκεια των ενεργειακών πηγών στους πολίτες της. Και βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν αναπτύσσεται οικονομικά, αξιοποιώντας σωστά τα χρήματα του πακέτου ανάκαμψης. Πιστεύουμε σε περισσότερη Ευρώπη, πιστεύουμε σε ισχυρότερη Ευρώπη. Αυτή είναι η μάχη την οποία δίνουμε για να φύγουν οι οποιασδήποτε αμφιβολίες για το πού πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Το μέλλον απαιτεί από εμάς να έχουμε μια Ευρώπη πιο συνεκτική, πιο ισχυρή, πιο δυνατή, μια Ευρώπη που θα αγκαλιάζει τα 500 εκατομμύρια των πολιτών της, μια Ευρώπη η οποία θα δίνει τη μάχη για τις επόμενες γενιές.